το σωματείο μας συμμετέχει στην πανελλαδική δράση που έχουν πάρει δεκάδες, εκατοντάδες κλαδικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια κινητοποίηση η οποία στηρίζεται από φορείς και συνδικάτα που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας σε αγώνα, σε παρεμβάση στην επιχείρηση. Από την πρώτη στιγμή παρεμβήκαμε στην επιχείρηση ζητώντας να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων για τη διασφάλιση της υγείας τους, αυτών και των οικογενειών τους. Παρά τα αυτά, η επιχείρηση τη στιγμή που κάνει πάρτι εκατομμυρίων, το μόνο μέτρο που έχει υλοποιήσει, και αυτό καθυστερημένα, είναι η τοποθέτηση των προστατευτικών plexiglass στα ταμεία. Αρνείται να απολυμένονται κοινόχρηστοι χώροι καθημερινά, αρνείται να χορηγήσει μάσκες στους εργαζόμενους, αρνείται να συνεχίσει να δίνει άδεια στους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Κρύβεται πίσω από την κυβέρνηση που έχει τεράστια ευθύνη που δεν νομοθετεί για να χορηγηθεί άδεια στις ευπαθείς ομάδες, και οι εργαζόμενοι σήμερα βρίσκονται στη δύσκολη θέση είτε να επιστρέψουν στην εργασία του τους προτείνεται από την επιχείρηση να πάρουν κανονική άδεια είτε άδεια άνευ αποδοχών. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα κάνουμε πίσω από τα αιτήματά μας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα όχι μόνο σήμερα και όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Σήμερα η εικόνα που συναντήσαμε στα καταστήματα της επιχείρησης, στα μεγάλα καταστήματα, είναι τραγική. Στα τμήματα υπήρχε τεράστιος συνωστισμός πελατών, ιδιαίτερα στο κρέας και στη μαναβική. Η επιχείρηση ανταυτού δεν φροντίζει ούτε ο κόσμος να τηρεί τις αποστάσεις, ούτε να προστατεύσει τους ίδιους τους εργαζόμενους.